Η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει τρίποντο με ανατροπή κόντρα στον Αχαλναϊκό στο Μενίδη. Ένα τρίποντο που την βοήθησε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κορυφή και να πανηγυρίσει πέρα από την άνοδο και την κατάκτηση του τίτλου. Μια ΑΕΛ που επί ημερών Σάκη Τσιόλη πέτυχε 11 νίκες. Στην μία άνευ αγώνος κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου. Από τις υπόλοιπες 10 ή 8, όπως και αυτή κόντρα στον Αχαλναϊκό, ήρθαν με την ελάχιστη δυνατή διαφορά του ενός γκολ. Η ΑΕΛ όχι απλώς εκεί που της αρμόζει, αλλά και όπως της αρμόζει. Η ομάδα της Λάρισας επιστρέφει στη Super League ως πρωταθλήτρια μετά τη χθεσινή της νίκη επί του Αχαρναϊκού με 2-1. Τα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Αχαρνών έγιναν για λίγο έλευση αρίνα με τον Σάκη Τσιόλη να δίνει το έναυσμα. Πιστέψτε με, είμαι 40 χρόνια στα γήπεδα. Ο πρωταθλητής γράφει ιστορία. Έτσι. Γράψα την ιστορία. Μπράβο, Μάγκες, μπράβο, 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 μπράβο. Βαρέλα. Μπροστά το Μουστάκης. Βαρέλα, σέντρα, σουτ. Περνάει η μπάλα out. Πάσα πλάγια στο Ματσούκα. Σουτ. Ο Καβουσάκης με δύο ενέργειες μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτα από Κρούι και μετά μπλοκάρει. Ωραία για το Βαρέλα. Ξεμαρκαρίστηκε, αλλά άργησε. Ροβίτη, σουτ out. Πολύ καλό με εσωτερικό φάτσο. Δίπλα από το παραθυράκι. Μονιάκης. Εκτελεί, πέρασε από το τείχος, αλλάζει πορεία η μπάλα, κόρνερ από τον Παγούδη, πολύ δύσκολη απόκρουση και εν συνεχεία άλλη μια προσπάθεια, η οποία βρίσκει στο δοκάρι ξανά η σέντρα από το Λαμπρόπουλο με τα φάλτσα που έχει βρίσκει στο δοκάρι στη συμβολή των δοκών. Παβίσεβιτς λοιπόν, ξέφυγε από τον Γιωβάνοβιτς, σουτ του Παπατόλιου, 1-0. Πολύ όμορφο γκόλ από τον Αχαρναϊκό, από τον Θανάση Παπατόλιο. Νομίζω ότι δίκαια η Λάρισα στέφεται σήμερα πρωταθλήτρια. Και η Λάρισα και η Κέρκυρα στο φετινό πρωτάθλημα ήταν οι δύο οι πιο σταθερές ομάδες. Και δικαίως η κατάταξη είναι αυτή που είναι. Με φάλτσο Γιωβάνοβιτς 1-1. 1-1 πήρε το αίμα του πίσω ο Σέρβος. Και πριν καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από τους γηπεδούχους έρχεται η σοφάριση. Αυτό είναι το τελείωμα, η εκτέλεση από τον Βαρέλα. Νομίζω αυτό αρμόζει στη Λάρισα και το δικαιούταν βάσει της προσπάθειας που έχει κάνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να παίρνεις το πρωτάθλημα από το να βγαίνεις σαν δεύτερος. Ίσως το δεύτερο είναι αυτό που εξυπηρετεί το ότι έρχεσαι Super League και απολαμβάνεις βεβαίως τις αποδοχές αυτές που έχει η Super League. Το πρωτάθλημα όμως μένει στην ιστορία. Και νομίζω ότι σήμερα αυτά τα παιδιά και όλοι μας όσοι κάναμε αυτή την προσπάθεια γράψαμε ιστορία. Καπός κατεβάζει, Βαρέλα, σουτ κατευθείαν, γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Ουρουγουανό. 1-2 από τον Νίκο Βαρέλα. Ο Πάτο παίρνει και ανεβαίνει στην επίθεση. Κουτσιανικούλης με τη μία για να κρεμάσει και με τα ακροδάχτυλα διώχνει σε κόρνερ ο Παγούδης. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Η επόμενη μέρα Super League ξεκινάμε Ιούλιο μήνα. Να βάζουμε βάσεις όπως σας είπα. Και θα κοιτάξουμε να θέσουμε τον πιο υψηλό στόχο που αρμόζει σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω δίκαια βρεθήκαμε στην πρώτη θέση γιατί ήμασταν πρώτοι στο μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος. Και καταφέραμε στο τέλος και πήραμε το πρωτάθλημα. Θα το τονίσω αυτό για να το θυμάστε. Η ΑΕΛ δεν ήρθε να μπει σε ένα κύκλο ομάδων που είναι στη Super League. Ήθελε να ανεβάσει το επίπεδο της Super League. Λείπει πολλά χρόνια από το επίπεδο αυτό. Και χρειάζονται ομάδες σαν την ΑΕΛ, ιστορικές ομάδες, που οι ιδιοκτήτες τους να λογοδοτούν στον κόσμο τους. Να φύγουν οι ομάδες φραγίδες με τους προεδράρες, οι οποίοι με διάφορους τρόπους επιβιώνουν τα τελευταία 20 χρόνια.
Απολύτως. Λογικά τα πανηγυρικά στιγμιότυπα στα αποδυτήρια της ΑΕΛ με την ολοκλήρωση του αγώνα, με την ολοκλήρωση της σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την ομάδα της Λάρισας να κατακτά τον τίτλο. Μια ΑΕΛ που βρέθηκε τελευταία φορά στην κορυφαία κατηγορία, στην Super League, τη σεζόν 2010-2011 και τότε κατέγραψε ένα ρεκόρ με 5 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες. Και επειδή ήδη, όπως είδαμε και ακούσαμε και στις δηλώσεις του Προέδρου Αλέξη Κούγια, οι άνθρωποι της ομάδας ασχολούνται με την επόμενη μέρα, ασχολούνται με το τι μελιγενέστε με την ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι το τι έμαθε η ΑΕΛ από τα χρόνια της απουσίας της, ίσως και της ταλαιπωρίας της, στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αυτό το τι έμαθε δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι της ομάδας θα έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν το σχεδιασμό ενώπιση της νέας σεζόν. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και οι δύο ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία, που ανεβαίνουν στη Super League, το κάνουν με Έλληνες προπονητές στον πάγκο. Και η Κέρκυρα με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ασχέτως αν δεν θα συνεχίσει μαζί της στη Super League την επόμενη σεζόν. Αλλά έτσι κι αλλιώς, από ό,τι μαθαίνουμε, Έλληνας θα είναι για αυτός που θα την οδηγήσει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και η Λάρισα με τον Σάκη Τσιόλη τελικά στον πάγκο της από ένα σημείο και μετά. Και η παρουσία του Σάκη Τσιόλη νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια ομάδα με την οποία αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά, σε μια ομάδα με την οποία κέρδισε τίτλους. Να σου πω την αλήθεια και συγχώρησέ μου τη διακοπή. Εγώ όταν ανακοινώθηκε ο γάμος, αισθάνθηκα ότι είχε αργήσει κιόλας. Δηλαδή, περίμενα νωρίτερα στην πορεία της ΑΕΛ και στην καριέρα του Σάκη Τσιόλη να συναντηθούν οι δρόμοι τους. Καλό αργά παρά ποτέ, ίσως και για τους δύο. Ναι, αυτό συνέπεσε, η σταδιοδρομία του Σάκη Τσιόλη τα τελευταία χρόνια συνέπεσε με το γεγονός ότι η Λάρισα βολόδερνε στις χαμηλές κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Και υπήρχε και ένα μεγάλο διάστημα που ο Έλληνας προπονητής είχε επιλέξει αρχικά να μείνει εκτός και συνέχεια ήταν λίγο δύσκολο να βρει ομάδα η οποία θα είχε αυτά τα στοιχεία που θα ήθελε ο ίδιος για να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Διότι κάθε προπονητής θέλει κάποια πράγματα για να δουλέψει. Όπως ο Αλέκος Βοσνιάδης θέλει κάποια πράγματα για να συνεχίσει να είναι στον πάγκο της Κέρκυρας την επόμενη σεζόν. Έτσι και ο Σάκης Τσιόλης έψαχνε να βρει κάποια πράγματα σε μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν ξέρω αν τελικά η επιλογή του είχε να κάνει με το γεγονός ότι τα βρήκε ή με το γεγονός ότι είχε μείνει αρκετό καιρό μακριά από τους πάγκους και ήθελε να επιστρέψει. Να αναλάβει ξανά μια ομάδα. Αλλά αποδείχθηκε, παρά το γεγονός ότι επί των ημερών του η ΑΕΛ δεν έπαιξε θεαματικό ποδόσφαιρο, ότι τα αποτελέσματα που ήθελε τα έπαιρνε. Με αυτό το 1-0 θες. Με αυτό το 1-0. Αλλά στόχος επετεύχθη και από ό,τι μαθαίνω, ο Σάκης Τσιόλης θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΛ και την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, αύριο θα υπάρχει και ένα ραντεβού με τον Αλέξη Κούγια προκειμένου να αριθμιστούν, από ό,τι φαίνεται, το συγκλονιστικό απρόπτυο τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει κλικ στον κόσμο της ΑΕΛ. Αυτό είχε φανεί από το άκουσμα του ονόματός του υποψήφιος για να λάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και η επιστροφή της ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία για μένα είναι πολύ σημαντική. Το έχω πει πολλές φορές. Έχει ομάδες λείψει, σαν έχει την ΑΕΛ, λείψει. Τις χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Για τη δυναμική μόνο και μόνο που έχουν, για τον κόσμο που έχουν. Παιχνίδια για το πρωτάθλημα για το της Football League, αυτό για το ρόλο. Γήπεδο βεβαίως. Παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Football League που συγκεντρώνουν 10.000 κόσμο. Βρίσκει κανείς μόνο στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.